Ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, θα βρίσκεται απόψε εδώ στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δικαιοσύνης και Είδης, κύριε Λαμπροντονόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ σωστά. Απόψε το βράδυ στις 7.30 στη Λεωφόρο Είδης και Δικαιοσύνης, στο Σταυρό της Πόλης, στο Μεϊντάνιο, όπως εμείς λέμε, θα γίνει η τελευταία. Λέει ο Πρωθυπουργός. Από τη μία, στο δικό του το μήνυμα, δεν συμμερίσουμε την απεσιοδοξία περί του τέλους της Ευρώπης. Είμαι σίγουρος σε ό,τι έχει να κάνει με την δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Στέφανος ο Κασελάκης ότι δεν είμαι τέλειος, δεν είμαι αλάνθαστος, είμαι καθαρός, που και κάλεσε τους ψηφοφόρους σε μια πατριωτική συστράτευση. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας δίνει έμφαση στη σημασία της εργατικής αλληλεγγύης και της αντίστασης στις πολιτικές της λιτότητας. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, πού στέκεστε περισσότερο, κύριε Αντωνόπουλε? Κύριε Λυράκη, εμείς λέμε ότι σήμερα η χώρα έχει ανάγκη από μια Να μου κάνετε μια, να μας δώσετε μια βοήθεια. Είπα να μου κάνετε μια χάρη, αλλά θα το πω διαφορετικά, μια βοήθεια. Διότι είστε μάλλον σε χώρο που εκεί που βρίσκεστε δεν περνάει καλά το σήμα, δεν σας ακούω καθαρά, κάνει διακοπές. Οπότε δεν θα μπορώ να ακούσω και την απάντησή σας και να την ακούσει κυρίως ο κόσμος αυτή την ώρα. Τώρα με ακούτε καλύτερα? Μπράβο, ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι για εμάς το ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για την παράταξη και σε επίπεδο χώρας να μπορέσει στη χώρα να υπάρξει μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση για να μπορέσει να ελέγχει την κυβέρνηση και να η κυβέρνηση να νιώθει ότι δεν μπορεί να νιώθει μια πίεση και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να πολιτεύεται με την αλαζονία του 41%. Και αυτή τη λογική λοιπόν εμείς ως ΠΑΣΟ κάνουμε ένα κάλεσμα στους όλους τους προοδευτικούς πολίτες να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί δεύτερη πολιτική δύναμη και να μπορέσει η χώρα να έχει ξανά μια ισχυρή προοδευτική αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι που τόσο έχει ανάγκη το πολιτικό σύστημα σήμερα. Αυτό είναι το διακύβευμα μπροστά στην κάλπη στην Ευρώπη, για την Ευρώπη. Αυτό είναι το διακύβευμα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Προφανώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει το ΠΑΣΟΚ και είναι μέλος το ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, θα πρέπει να βγει ενισχυμένο για να υπάρχει ένα αντίπαρο στις συντηρητικές πολιτικές που ασκεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο σήμερα. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές να βγουν ενισχυμένοι για να μπορέσουν να πιέσουν για τις δικές μας πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, λίγο πριν από την κάλπη, ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, ρωτώ και λέω το εξής. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία προβληματίζουν. Προβληματίζουν και κομματικά στελέχη και πολιτικούς αναλυτές. Μπορεί να προβληματίσουν τον καθένα από εμάς. Είναι το μεγάλο ποσοστό με τους αναποφάσεις τους. Δεν ξέρουμε τα θέματα της Ευρώπης, δεν μπορούμε εύκολα να κινηθούμε. Είναι το μεγάλο θέμα της αποχής. Είναι χαμηλή συσπήρωση. Πιστεύετε ότι εσείς σε ό,τι έχει να κάνει, για να ξεκινήσω από την χαμηλή συσπήρωση, ότι το έχετε δέσει λίγο περισσότερο? Κοιτάξτε, και σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή διατηρεί τη μεγαλύτερη συσπήρωση σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Πολύ σωστά θέσατε ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα τη δική σας την εκτίμηση και όχι τα δημοσκοπικά ευρήματα. Βεβαίως. Θα αναλύω λοιπόν, σε δημοσκοπικά ευρήματα το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο επίπεδο συσπήρωσης. Και αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς με τις δράσεις που έχουμε τόσο σε Ηράκλειο όσο σε κεντρικό επίπεδο, βλέπουμε μια συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ που δεν έχει χρόνια να παρατηρηθεί στο κόμμα μας, ειδικά όσοι παρακολουθούμε τα δρόμενα του κόμματος τα τελευταία χρόνια. Άρα σε επίπεδο συσπήρωσης είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι. Και επίπεδο συμμετοχής του κόσμου στις δράσεις που έχει κάνει την Ομαρχιακή Επιτροπή στο Ηράκλειο είμαστε επίσης ευχαριστημένοι. Και τα μηνύματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά για εμάς. Αναποφάσιστη και αποχή. Την αποχή που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς κάνουμε μια καμπάνια και καλούμε τον κόσμο να συμμετάσχει σε αυτή την πολιτική διαδικασία. Μιλάμε πρώτα για συμμετοχή και μετά για το ΠΑΣΟΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει ο κόσμος να ψηφίσει για να μην παρουσιαστούν στα εκλογικά αποτελέσματα δυσανάλογα αποτελέσματα σε σχέση με τις πολιτικές τάσεις που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Εκτιμούμε ότι θα τα καταφέρουμε και προφανώς κάνουμε και ένα κάλεσμα σε όλους τους προοδευτικούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ βάσει του προγράμματός μας. Δεν ζητάμε στήριξη του ΠΑΣΟΚ για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να ανεβάσει τα ποσοστά. Ζητάμε αποδοχή των θέσεων και των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ
σε όλα τα μείζωνα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Το και μεγάλο... προφανώς σε αυτή τη λογική και αναποφάσιστη θα πρέπει να ζυγίσουν τις θέσεις, τις προτάσεις των κομμάτων, να βάλουν κάτω τα προγράμματα και με πολιτικά κριτήρια, βλέποντας το τι συζητήσεις γίνονται σήμερα στο δημόσιο διάλογο, να πάρουν τις αποφάσεις. Αυτός ο δημόσιος διάλογος, αναρωτιέμαι πόσο σας έχει προβληματίσει και πόσο προβληματίζει τον καθένα από εμάς, γιατί δεν έγινε με πολύ ευρωπαϊκούς όρους, με την έννοια των ευρωπαϊκών θεμάτων. Πολύ περισσότερο σταθήκαμε στα δημοτικά μας, στα εθνικά μας, κυρίως στα εθνικά μας θέματα και εκείνα τα οποία μας ταλαιπωρούν σε μια καθημερινότητα που είναι η καθημερινότητα της Ευρώπης, που είναι η καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Αλλά δεν και να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα δεδομένα και άλλα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει και με την διαβίωση άλλων λαών. Προφανώς και πολύ ορθά το θέτετε, αλλά εγώ θα το πάω και λίγο παρακάτω. Όχι απλά δεν έγινε συζήτηση για τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά δεν έγινε καν η ακατάλληλη συζήτηση για εθνικά θέματα, τα σημερινά, τα καθημερινότητα, όπως λέτε και εσείς. Δυστυχώς ο δημόσιος διάλογος στράφηκε σε μια λογική lifestyle, δεν μπήκαμε στην ουσία των προβλημάτων. Βλέπετε ότι και πολλά κεντρικά μέσα σκόπιμα καλλιεργούσαν αυτές τις λογικές και δυστυχώς ο δημόσιος διάλογος, ο προεκλογικός δημόσιος διάλογος δεν ήταν αυτό που το αρμόζει. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία, τα πολιτικά κόμματα, ακόμη στα τηλεοπτικά πάνελ που στήθηκαν, να αναλύσουν τις θέσεις της προτάσεις τους. Δυστυχώς για όλους στράφηκε σε μια λανθασμένη πολιτική, σε μια πολιτική της ατάκας μεταξύ κάποιων πολιτικών. Να σας πω κάτι. Αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί εκεί υπήρξε η αρχική μου η αντίδραση, που λέτε ότι ξέρετε αλλιώς παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Το πρόβλημα ή το κάθε πρόβλημα ή η ατάκα βγαίνει πρώτα από εσάς. Τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικοί αρχηγοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν αλλού να πάνε την ατζέντα και έτσι να διαιωνίσει το θέμα και να φτάσει μέχρι σήμερα. Εκεί. Βελιαράκη, πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα που δεν επέλεξε να πολιτευτεί με αυτούς τους όρους. Όσα πολιτικά ζητήματα έρχαν στο προσκήνιο, ήταν από την πλευρά της αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ. Και προφανώς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπάθησαν όλη την προεκλογική περίοδο να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση στα πάνελ και όχι να αναλωθούν δίπλα από δευτέρα και δευτερεύοντα και άλλα ζητήματα. Δεν έχει σημασία αν θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω εγώ μαζί σας. Σημασία έχει ότι φτάσαμε στην Παρασκευή, έχει 7 ο μήνας. Θα πάμε στην κάλπη την Κυριακή, γιατί είναι ανάγκη να πάει ο καθένας από εμάς να επιλέξει εκείνο το οποίο θέλει, εκείνον το οποίο, τον οποίο θέλει, το κόμμα του, το συνασπισμό κόμματος, τέλος πάντων εκείνο το οποίο θέλει να ψηφίσει, χωρίς να έχουμε μεγάλη ιδέα και να ξέρουμε τι γίνεται, όχι μεγάλη ιδέα, να έχουμε μεγάλη γνώση αυτών που διακυβεύονται στην Ευρώπη σήμερα. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Για μένα. Βεβαίως. Λοιπόν, είπαμε 7:30 το βράδυ δικαιοσύνης και ήδης. Σωστά. Να σας πω, σας προβληματίζει το γεγονός ότι όλα τα κόμματα είναι το τελευταίο που ρωτώ. Και κόσμος δεν υπάρχει στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και δεν τρέχει πλέον και δεν ακολουθεί πολιτικούς αρχηγούς, πολιτικά στελέχη, δεν βρίσκεται κοντά τους σε κεντρικές ομιλίες, γιατί ο αριθμός του κόσμου που βλέπουμε να τις βλέπει από κοντά είναι όλο και λιγότερος όσο περνούν τα χρόνια. Προφανώς και αυτό, είναι ένα σημείο των καιρών. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει συμμετοχή και η κομματική δράση των πολιτών όπως υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σε ό,τι αφορά όμως το ΠΑΣΟΚ, χθες είδαμε μια μεγάλη ομιλία προχθές στην Αθήνα, η οποία ήταν μεγαλύτερη από αυτή των εθνικών εκλογών του 2023. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία χρόνια οι συγκεντρώσεις του είναι πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι το ΠΑΣΟΚ, μεγάλες ανοιχτές πολιτικές ομιλίες των αρχηγών, έχει ξεκινήσει να κάνει ξανά μετά από πολλά χρόνια, πριν από 2 χρόνια. Και η περσινή εκδήλωση, η ομιλία μάλλον του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, η διπλή ομιλία στις διπλές εθνικές εκλογές στο Ηράκλειο, μας άφησε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θα δούμε λοιπόν και σήμερα κατά πόσο ο κόσμος θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα που κάνουμε, και ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα. Να είστε καλά.